Από την ημέρα που έχουμε να συναντηθούμε, δηλαδή που διακόψαμε στο μέρος αυτό, μέχρι σήμερα που ξαναεπέτρεψε ο Θεός να συναντηθούμε πάλι εδώ, έχουν λάβει χώρα πολλά σοβαρά γεγονότα, τα οποία μας υπενθυμίζουν το πρόσχερον της ζωής αυτής και μας βοηθούν να προσέξουμε σοβαρότερα, να μην χάσουμε την ψυχή η οποία είναι στα χέρια τα δικά μας. Εμείς τη διαχειριζόμεθα σήμερα. Από μας εξαρτάται. Εμείς θα την παραδώσουμε. Ή στο Θεό ή στο διάβολο. Οι μέρες του ανθρώπου έχουν σκοπόν την σωτηρία της ψυχής του. Ο άνθρωπος δεν ζει στον κόσμο τούτον για να τελειοποιήσει έργα. Η γης θα καταστραφεί μιαν ημέρα. Καινούρια γη περιμένουμε και καινούριον ουρανό. Αν διαβάσεις το 22ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, θα δείτε εκεί ότι ο Ιωάννης το είδε αυτό. Και είδον ουρανόν καινόν και γην καινήν και θάλασσα ουκεστιέται. Αυτό το οποίο αναφέρει ο προφήτης Ισαΐας για τους καινούργιους ουρανούς και τη καινούργια γη, και γι' αυτό το οποίο επαναλαμβάνει ο Απόστολος Πέτρος, ότι κατά την Επαγγελία καινών ουρανών και καινήργιν προσδοκόμεν, όπου δικαιοσύνη θα κατοικεί. Κατά συνέπεια όλος αυτός ο λεγόμενος πολιτισμός, όλες αυτές οι λεγόμενες επιτεύξεις, όλη αυτή η λεγόμενη πρόοδος είναι μια σαπουνόφουσκα μπροστά σε εκείνα τα οποία μας περιμένουν. Η λεγόμενη επιτυχία να προσελληνωθούμε ήταν ένα μεγάλο χαστούκι εκ μέρους του Θεού να μας αποδείξει πόσο αστεί είμεθα. Ότι αυτός μας διευθύνει, αυτός τα έχει εν τη χειρή του και απλώς μας επέτρεψε να πάμε να δούμε τι έχει ακόμη. Αλλά πού τον έχει περιορίσει τον άνθρωπο και σε ποιο σημείο τον έχει εντοπίσει και από πού θα του ζητήσει λόγο. Ο άνθρωπος εν το εγωισμό του αυτό το θεωρεί επίτευξη και λέει δεν υπάρχει Θεός. Καγκάρι το είπε, πήγα πάνω λέει και δεν βρήκα Θεό. Έπρεπε να τον δεις το Θεό εν της έργης αυτού. Αλλά ο άνθρωπος δυστυχώς επαλαμβάνει αυτό που είπε ο Δαβίδ, ότι είπε άφρονε την καρδία αυτού ουκέστη Θεός. Ο χρόνος ο οποίος προστίθεται εκ μέρους του Κυρίου είναι ευλογία. Ο άνθρωπος όμως δεν κάνει καλή χρήση και όπως ένας πατέρας, καλός παιδαγωγός, κατεβάζει ενίοτε τη ράβδο του, τη μαγκούρα του και κατεβάζει λίγο τα παΐδια του γιου και της κόρης, διαφορώντας ότι λέγει η νεοτέρα παιδαγωγική, πιστεύοντας αυτός στα του Σολομόντος ότι ως της φίδεται της ράβδου του δεν φίδεται της ψυχής του παιδιού του, αυτός σαν φιλόστογος πατέρας ενίοτε κατεβάζει και αυτός το δικό του το ραβδί και μας τις βρέχει. Άρα εμείς εξακολουθούμε να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και να μην θέλουμε να προσέξουμε την παιδαγωγική αυτή μέθοδο του Κυρίου. Το σοβαρότερο δε γεγονός τις μέρες που έχουμε να ειδωθούμε είναι ο σεισμός της Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια οι πλημμύρες οι οποίες έγιναν. Ομιλώ και στενεύω το θέμα για την πατρίδα μας. Δεν ξέρω αν προσέξατε εσείς ή αν παρακολουθήσετε ή αν έχετε σχέσεις με τους ανθρώπους εκείνους εκεί ή με άλλους εδώ. Τι βγήκε από αυτό? Ένα μεγάλο μηδέν. Διότι
Ο Θεός θέλει τη μετάνοια του ανθρώπου, την επιστροφή του ανθρώπου, τον απειλεί πολλές φορές, να του αφαιρέσει και την προσωρινότητα της ζωής αυτής, όχι μόνο την αιωνιότητα, και ο άνθρωπος εξακολουθεί να τραγουδάει σαν το σαλίγκαρο όταν ψήνεται το σπίτι του. Και είδετε τα αποτελέσματα, ότι εν μέσες Θεσσαλονίκη, εκεί μέσα στη μέση, έκαμανε πάρτι. Αντί να κάνουν αγρυπνία στον Άγιο Δημήτριο να προσευχηθούν, έκαμανε πάρτι. Και ασφαλώς το πάρτι δεν είχε νηστεία, είχε φαγοπότη, είχε αγκαλιές, είχε τραγούδια, είχε ξεφαντώματα, για να πούνε στη σελήνη να σκάσεις, δεν σε φοβόμαστε. Αυτά βέβαια είναι αστεία για τη σημερινή κοινωνία, η οποία θέλει να πιστεύει ότι προόδευσε και δεν θέλει να καταλάβει ότι τα πράγματα δεν είναι καλά. Και δεν θα χάσουμε, επαναλαμβάνω, την αιωνιότητα, αλλά και την προσωρινότητα. Αυτοί που μελετούν τα σγραφάς φαντάζονται, αντιλαμβάνονται, προγεύονται, αισθάνονται πού περίπου ευρισκόμεθα εν σχέση με εκείνα τα οποία είπε ο Κύριος μας, και έχουν γράψει τουλάχιστον οι τρεις ευαγγελιστές, τόσον ο Ματθαίος, όσον ο Μάρκος και ο Λουκάς. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, επιτρέψετε μου να πω ότι ο Ματθαίος λέγει ότι ο Χριστός μας έχει πει στο 24ο κεφαλαιό του, στίχος 7 και κατωτέρω, «Δι γαρ πάντα γενέστε». Πρέπει, λέει, όλα αυτά να γίνουν, αλλά ούπο εστί το τέλος, αλλά δεν είναι το τέλος ακόμη του κόσμου. Εγερθήσετε γαρ έθνος επί έθνος, μόνιμο γεγονός αυτό τον ημερό μας, και βασιλεία επί βασιλεία, και αυτό μόνιμο και κλασικό, και έσονται λοιμοί και λοιμοί, με γιώτα και με όμικρο γιώτα, και σεισμοί κατά τόπους. Αυτό ακριβώς το λέγει και ο Ευαγγελιστής Μάρκος σε ένα άλλο του κεφάλαιο, στο 13ο, στίχος 8. Εγερθήσετε γαρ έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία, και έσονται σεισμοί κατά τόπους, και έσονται λοιμοί και ταραχέ. Αρχέ οδύνων τα αυτά. Αρχέ οδύνων τα αυτά. Τίποτα δεν είναι αυτά εν σχέση με εκείνα τα οποία πρόκειται να ακολουθήσουν. Θυμόσαστε τι είπε ο Άγιος Νεκτάριος στο ζευγάρι αυτό που τον μετέφερε από τους αμπελοκήπους στην Κηφισσά? Παιδιά μου, άσχημα αυτά. Αλλά εν σχέση με εκείνα που μέλη να γίνουν, δεν είναι τίποτα αυτά. Και εξακολουθούν να γίνονται, όχι μόνο εδώ, στην Ιδρώγειο. Αν κανείς θα θελήσει καθημερινώς να προσέχει να διαβάζει τα γεγονότα στην Ιδρώγειο, θα φρίξει από την πραγματοποίηση της γραφής όλα αυτά που είπε ο Κύριος μας. Εμείς λοιπόν, σαν έξυπνοι, για τον χριστιανό είναι έξυπνος, και όπως δέεται στο απόδειπνο να τον φυλάξει από τον ζωφερόν ύπνο της αμαρτίας, να μην τον αποκοιμήσει ο Σατανάς και τον ξεγελάσει και του πει έχει καιρό, έπρεπε αυτά να τα γνωρίζουμε και η ζωή μας έπρεπε να είναι πολύ διαφορετική. Σήμερα η Εκκλησία εορτάζει τον προφήτη Ιωνά. Όταν ήκουσε το κήρυγμα ο βασιλεύς της Νινεβή, εκήρυξε νηστεία και πένθος στα ζώα, στα μικρά, στους μεγάλους, στους βόας. Ούτε να φάνε, ούτε να πιούνε. Ίσως μεταμεληθεί ο Θεός και μετεμελήθη. Ο Θεός νικάται από τη μετάνοια του ανθρώπου. Το μόνο όπλο που μπορεί να προβάλλει ο άνθρωπος ή να αφοπλίσει τη δικαιοσύνη του Θεού είναι η μετάνοια. Εκεί πέφτει το σπαθί της δικαιοσύνης του Θεού από τα χέρια του
αν μπορούσαμε να πούμε και να μιλήσουμε ανθρωποπαθώς. Δυστυχώς υπάρχει αμετανοησία σήμερα, δεν υπάρχει μετάνοια, και αυτοί οι χριστιανοί που φέρονται ως μετανοημένοι είναι αμετανόητοι, διότι είναι ανεξομολόγητοι, δεν έχουν εξομολογηθεί καθαρά, πλημελώς έχουν εξομολογηθεί, έχουν πει μερικά, τα υπόλοιπα κοιτάζουν να τα καλύψουν με αγαθοεργία, με άλλα θέματα πλην της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Φόσον όμως δεν υπάρχει τρόπος τακτοποιήσεως των πραγμάτων του ανθρώπου, είναι μόνο δια μετανοίας και εξομολογήσεως. Γι' αυτό δράτω με τις ευκαιρία να σας πω, προσέχετε, οι μέρες είναι πονηρές. Όταν λέμε πονηρές, όχι υπό την έννοια της πονηρίας, δηλαδή είναι στενοχωρημένες, έχουν πόνο, έχουν θλίψη, χρειάζεται προσοχή ανά πάσα στιγμή. Βγαίνεις από το σπίτι, δεν ξέρεις αν γυρίσεις. Μπαίνεις στο σπίτι, δεν ξέρεις αν θα βγεις. Είμαστε σε αυτή την κατάσταση και εδράτομαι να σας πω ότι είναι η σειρά μας τώρα. Μην ακούτε τους σεισμολόγους, μην ακούτε τους γεωλόγους. Είναι η σειρά μας τώρα. Δεν κάνω καμιά προφητεία, ούτε φοβερίζω κανέναν, ούτε φοβίζω κανέναν. Απλώς υπενθυμίζω ότι οι άνθρωποι του Θεού αυτά μας πληροφορούν. Όταν ήρθε μέσα στους άλλους σεισμολόγους στη Θεσσαλονίκη και ένας Τούρκος εθελοντής σεισμολόγος, ξέρετε τι είπε? Έριξε τον Άγιο Δημήτριο. Σχωράτε, λέγει, αυτό σας εγκλήτωσε. Τούρκος το είπε αυτό στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν το είπαν οι άλλοι, οι θρησκευόμενοι. Αυτός το είπε, δηλαδή από αυτά που είδε, από αυτά που του λέει επιστήμη του. Σχωράτε, και έδειξε τον Άγιο Δημήτριο, αυτό σας εγλίτωσε. Καταλάβατε? Ο Θεός σε τη αγάπη του επιτρέπει να σύεται ενίοτε το κρεβάτι μας. Μήπως καταλάβουμε ότι δεν είμαστε στα πόδια μας, και αν θέλει αυτό στεκόμαστε στα πόδια μας, διαφορετικά δεν στεκόμαστε στα πόδια μας. Είναι παράξενα πράγματα τα οποία μας τα συγχαίει η επιστήμη, η οποία πιστεύει στη φύση και στους νόμους της φύσεως, χωρίς να πιστεύει σε αυτόν ο οποίος δημιούργησε τη φύση και τους νόμους της φύσεως. Ο Δαβίδ εν διεξάρση του είπε, ο θεμελιών την γη επί την ασφάλεια αυτής, ου σαλευτίσετε. Τη θεμελιώνει να μη σαλευτεί. Αυτός όμως είναι ο οποίος είπε επίσης ότι ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίστων. Πότε είπε αλήθεια? Στην πρώτη που είπε ότι την ασφάλισε και δεν κουνιέται, ή τη δεύτερη που τη βλέπει και τρέμει το αγρίεμα που θα τη δει? Και στις δυο φορές είπε αλήθεια. Τι δείχνει δι' αυτού? Ότι είναι στο χέρι του Θεού να κουνηθεί ή να μην κουνηθεί. Δεν ξέρω εδώ στην υπόλοιπη Ελλάδα, αν πάτε κάτω στην Πελοπόννησο, σε δύο μέρη, τόσο στο Μέγα Σπήλαιο όσο και κάτω στις Κλειβοκάς τη Μονή, θα πάτε να βρείτε από πάνω από τη Μονή κρεμασμένο λιθάρι βράχο 50 τόνων και να μένει κρεμασμένο εκεί στην άκρη. Δεν του επιτρέπει ο Χριστός να κατέβει προς τα κάτω. Δεν του επιτρέπει η Παναγία να πέσει προς τα κάτω. Και μένει εκεί. Κανένας φυσικός νόμος δεν το λέει γι' αυτό. Και μένει κρεμασμένο εκεί από πάνω από το μοναστήρι. Ποιος το διέταξε? Ποιος το σταμάτησε? Εκείνος που άνοιξε τον Ιορδάνη. Εκείνος που σταμάτησε τον Ιορδάνη. Εκείνος που άνοιξε την Νεκρά Θάλασσα. Εκείνος που την εντολή και την παρακλήση του Ιησού του Ναβί είπε «Στήτω ήλιος κατά Γαβαών». Και σταμάτησε ο ήλιος μέχρι που ενικήσανε. Αυτός είναι ο Θεός ο πραγματικός. Δεν απορρίπτει την γνώση, αλλά όμως θα πρέπει ο άνθρωπος πάντοτε να βάνει το Θεό μπροστά. Και εμείς λέμε εκεί μέσα στις μέρες Τεσσαρακοστής, τι Θεός μέγας, πόσο Θεός ημών, δεν υπάρχει άλλος Θεός.
Τι προέκυψε λοιπόν από αυτά τα δεινά που συνέβησαν αυτές τις ημέρες? Προέκυψε τίποτα? Ωφελήθη κανείς? Μετενόησε κανείς? Άλλαξε κανείς? Άρχισε να φοβείται και αυτή τη ζωή του, την πρόσφερον κανείς? Δυστυχώς από αυτά που βλέπω και ακούω, όχι. Έχω στο χέρι μου ένα σημείωμα το οποίο έχει έρθει από Θεσσαλονίκη. Ακούστε τι λέει. Θεσσαλονίκη 28, ημέρα Τετάρτη. Μοιχεία σε σκηνή σεισμοπλήκτων στη συμπρωτεύουσα. Σε καταβλισμό κοντά στο Βαρδάρι, σύζυγος κατέλαβε τη γυναίκα του αγκαλιασμένη με το φίλο της μέσα στη σκηνή. Η σύζυγος είχε στείλει τον άντρα της στο ετοιμόροχο σπίτι τους να φέρει νερό και να δει τις καταστροφές. Βρήκε έτσι την ευκαιρία να βάλει μέσα στη σκηνή το φίλο της. Όταν ο αγαπημένος σύζυγος γύρισε, ο απατημένος σύζυγος γύρισε και οι σεισμικές περιτυλίξεις συνέχισαν, δεν είχαν τελειώσει. Έσπασε στο ξύλο τη γυναίκα του και αναστατώθηκε ο καταβλισμός, όμως δόθηκε ευκαιρία ο τρίτος να το σκάσει. Αυτά τα αποτελέσματα. Όταν έγινε μια καταστροφή μεγάλη στη Θεσσαλονίκη κάποτε επί ημερών Θείου Χρυσοστόμου, από σεισμό, στην Κωνσταντινούπολη, συγγνώμη, ο Θείος Χρυσόστομος έβαλε ένα πανηγυρικό λόγο, τόσο πανηγυρικό και χαρμόσυνο, που όσοι τον ήκουσαν νόμισαν ότι τρελάθηκε. Και το αντελήφθη αυτό και έπειτα ερμήνευσε προς τι αυτός ο χαρμόσυνος λόγος και είπε χαίρομαι, λέγει, διότι από χθες το μεσημέρι που έγινε ο σεισμός ουδής μοιχός, ουδής πόρνος, ουδής συνοπότης, ουδής τυμβορύχος, ουδής βλάσιμος, ουδής ουδής. Δεν έγινε, λέει, από χθες αμαρτία εξαιτίας των σεισμών. Και χαίρεται και ο ουρανός μαζί που εγκρεμίστηκαν σπίτια, δεν γκρεμίστηκαν ψυχές 24 ώρες λόγω του σεισμού, του πέμπτου αυτού, το οποίο εξυπλώθη στην βασιλεύουσα. Εδώ, την άλλη ημέρα, είχε την τόλμη αυτή, η αθεόφοβος, να συνεχίσει, που ασφαλώς δεν έγινε αυτή η δουλειά, υπήρχε η σχέση και είναι η προέκταση και η συνέχεια. Αδιαφόρησε, εξασφάλισε στέγην κάτω από την σκηνή, δεν φοβάται πλέον τον σεισμό και συνεχίζει την αμαρτία. Στην Αποκάλυψη αναφέρει σε ένα κεφάλαιο, αν καλώς ενθυμούμε στο 16ο, ότι επέτρεψε ο Θεός πληγάς για να μετανοήσουν οι άνθρωποι, και οι άνθρωποι, λέγει, εδάγκασαν τη γλώσσα τους και βλασφήμισαν τον Θεό. Αυτή το η απάντηση. Τι τώρα πρέπει να μεταχειριστεί ο Θεός? Ο Θεός δεν είναι σαν μερικούς γονείς οι οποίοι θα κολλαστούν εξαιτίας ότι ολιγόρησαν να παιδεύσουν τα παιδιά τους όπως έπρεπε. Θεού δεν θα του βρει κανένας κουσούρι, που λέμε. Από την πλευρά του κάνει τα πάντα. Και μαλακά και ανεκτικά και σκληρά. Τώρα έχει σαν χοροδιδάσκαλος κατεβάσει τη μαγκούρα. Και ο άνθρωπος εξακολουθεί να του λέει δεν σε φοβάμαι, δεν σε λογαριάζω, με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και ούτω καθεξής. Μπορεί όμως να αντισταθεί στον Θεό, διότι εδώ λέγει ότι θεμελιώνει τη γη και εδώ λέει την κουνάει τη γη, άρα την κουνάει ο Θεός τη γη. Βέβαια κάτω υπάρχουν καταστάσεις, ηφαίστεια που λένε και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αλλά το ξέρει ο επάνω που τα έφτιαξε αυτά τα ηφαίστεια και τα λοιπά, ότι εδώ θα γίνει σεισμός και θα γίνει ζημιά. Μπορεί να πει σιώπα πεφήμωσον σταμάτησε? Μπορεί να το πει. Και του κοστίζει του Θεού? Εκτός και πιστεύουμε σε ένα Θεό αδύνατον που δεν τα μπορεί και θέλει βοήθεια. Για να επιτρέπει λοιπόν, πάει να πει ότι έτσι αξίζει, έτσι αξίζει.
Δεν ξέρω αν το σκεφτήκατε στα σοβαρά ότι μπορεί και εμείς να έχουμε τη σειρά μας αυτά τα θέματα. Και τι θέση πρέπει να πάρουμε? Είναι ο Θεός μας σκεπάσει από την οργή. Γιατί δεν ξέρω πού έχει υποθεί το εξής, επιτρέψετε μου να σας το πω. Σε ένα μέρος έχει υποθεί ότι ο Θεός για τον άνθρωπό του κάτι θα κάνει. Λέγει, ποιήσει Κύριος σημείων της φοβουμένης αυτών, του φυγήν από προσώπου της οργής αυτού. Δηλαδή, αυτοί που τον σέβονται, που τον λογαριάζουν, που τον υπολογίζουν, θα τους κάνει σημείων, θα τους βοηθήσει, θα τους κάνει θαυματουργικός τρόπον διέξοδον να φυλαχτούν από την οργή του. Θα τους φυλάξει δηλαδή από την ώρα την κακή. Βέβαια οι άνθρωποι θα πούνε, έτυχε εκεί, ήταν έξω, έτυχε εκεί, ήταν εκεί. Δεν έτυχε τίποτα. Είναι της προνοίας και της αγάπης του Θεού. Σας το διαβάζω και στο επαναλαμβάνω. Ποιήσει Κύριος σημείων, θα κάνει θαύμα. Θαυματουργικός έζησε, θαυματουργικός διεσώθη. Ποιήσει Κύριος σημείων της φοβουμένης αυτών. Τι σημείων? Του φυγήν, να φύγουνε, να αποτραβηχτούνε από προσώπου της οργής αυτού. Για να γίνει όμως αυτό, όπως ξέρετε, θα πρέπει ο άνθρωπος να προσέχει. Γι' αυτό αυτές τις καταστάσεις ο λαός και η πραγματική ονομασία είναι θεομηνία. Χτύπησε θεομηνία. Δεν είναι μήνυμα του Θεού, είναι από το μήνυς, από το οργή Θεού. Θεομηνία είναι μήνυς Θεού, οργή Θεού. Οργίζεται ο Θεός και παίρνει το ραβδί και δέρνει τον άνθρωπο για να τον βοηθήσει να σωθεί. Η ράβδος του πατέρα προς το παιδί είναι η αγάπη του πατέρα προς το παιδί, και η ράβδος του Θεού προς τον άνθρωπο είναι η ράβδος του. Πάντοτε βοήθησε με διαφόρους τρόπους ανθρώπους να τους κρατήσει κοντά του για το συμφέρον των ανθρώπων. Θεός δεν είναι πολιτικός, δεν πρόκειται να κατέβει στην εκλογή και φοβάται μη χάσει τους ψήφους και έχει την ανάγκη των. Όχι, οι άνθρωποι εμείς έχουμε την ανάγκη του Θεού. Θεός δεν έχει την ανάγκη τη δική μας. Αν διαβάσει κανείς τη ζωή του Ισραηλιτικού λαού, θα βρει ότι όλες τις φορές που ο Ισραήλ ξεχάστηκε και τραβήχτηκε, εργάστηκε η ράβδος του Θεού. Επέτρεψε εκμαλωσία, επέτρεψε μάχαιρα, επέτρεψε ασθένειες, επέτρεψε πολλά πράγματα για να τον φέρει τον άνθρωπο ξανά μέσα. Και όταν μετανοούσε ο άνθρωπος, πάλιν ήρε την οργή του και ήρχε το έλεος του και ζούσαν οι άνθρωποι καλά κοντά στο Θεό. Τα πάντα θα ήσανε καλά, φόβοι πολέμων δεν θα υπήρχαν, φόβοι σεισμών δεν θα υπήρχαν, φόβοι λοιμών δεν θα υπήρχαν, εάν οι άνθρωποι ήμεθα με τον Θεό. Όμως δεν ήμεθα με τον Θεό, γι' αυτό και ακριβώς έχουμε αυτά τα οποία έχουμε. Η θεμελίωση της γης, αν διαβάσετε, θα δείτε ότι είναι έργον της τρίτης ημέρας, όπως υπάρχει εκεί στην Γένεση που γράφει. Ο Ιώβ, μάλιστα, λέγει στο 38ο κεφαλαιό του, αυτός καταπιάνεται με αυτά τα πράγματα και λέγει, «Επί τίνος η κρίκη αυτής πεπήγαση, που τη στερέωσε», λέει, «που έβαλε τους πασάλους, που στερέωσε τις κολόνες, τι ζεστή οβαλών λίθων γωνιαίων επ' αυτής, ποιος έβαλε τα πρώτα θεμέλια και πού τα έβαλε», διερωτάται εν τη σοφία το Ιώβ. Κάποτε δίδεται η απάντηση ότι η γη κρέμαται, και εμείς το λέμε στην εκκλησία μας, σήμερα κρεμάται επί ξύλου ο ενίδαση
την γη κρεμάσας, που έχει κρεμάσει τη γη από το νερό. Το λέμε αυτό το πράγμα και το αναφέρει ο Ιώβ στο 26ο κεφαλαιό του. Επίσης ο ψαλμός ο 23ος λέγει, όπως εσκέπτονται κάποτε, ότι θεμελιούται επί των υδάτων η γης. Όμως είναι μυστήριο αυτό, το πού θεμελιώνεται η γης, πού στέκεται η γης, πού είναι ακουμπισμένες οι κολόνες της, που πέσανε κάτω τα πέδιλα που λέμε, να σταθεί όλο αυτό το οικοδόμημα. Εδώ όμως λέγει επί την ασφάλεια αυτής, δηλαδή είναι ασφαλισμένη, δεν μπορεί να κουνηθεί. Ο Χρυσόστομος δε, Θείος, ερμηνεύων αυτό το πράγμα λέγει, τις δε αυτή η ασφάλεια, η δύναμη του εργασαμένου. Η ασφάλεια είναι η δύναμη, λέει, του Θεού. Εν γάρ τη χειρή αυτού τα πέρατα της γης. Γης άρα ασφάλεια το θέλημα του Θεού. Εφού όσπερ και επί πέτρας πέφυγε, μάλλον δε και επί πέτρας ασφαλέστερον. Ακόμη λέει από πέτρα ασφαλέστερον. Δηλαδή, στην ερμηνεία που δίδει ο Χρυσόστομος, πρέπει να έχουμε μεγαλύτερα εμπιστοσύνη. Διότι λέγει, ασφάλεια αυτή είναι η δύναμη του Θεού. Δηλαδή, σαν να λέγει, ο Θεός την κρατάει, Κύριε. Πουθενά δεν στέρεται. Και ό,τι ώρα θέλει την κουνάει και ώρα της λέει σταμάτησε. Δηλαδή θέλει να βοηθήσει τον άνθρωπο να γυρίσει προς το Θεό. Εκείνο που λέγει ο επιβλέπων επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, αυτό είναι. Και επιβλέπει και την κάνει τη γη να τρέμει όταν ο άνθρωπος δεν τρέμει το Θεό. Διότι αν ο άνθρωπος έτρεμε το Θεό, δεν υπήρχε λόγος να τρέμει η γης για τον άνθρωπο. Εδώ αυτό το λογοπαίγνιο είναι σαν εκείνο που λέγει, και είναι και σωστό, όστις πεθάνει πριν πεθάνει, δεν θα πεθάνει όταν πεθάνει. Αυτό είναι. Δεν τρέμει στο Θεό, θα τρέμει η γη εκ μέρους του Θεού σε σένα. Αν πεθάνεις εδώ για το θέλημά σου, για τη σάρκωση κλπ. Και δεν γίνεται το δικό σου, γίνεται του Θεού, όταν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις, θα ζήσεις. Μεταβεύηκε εκ του θανάτου στην ζωή. Είναι αξιώματα αυτά που πρέπει ο άνθρωπος να τα προσέχει. Σήμερα αν ρωτηθούν οι άνθρωποι πώς βλέπεις τον χριστιανισμό, θα πει κανείς, και αυτή η εξομολόγη ακόμη, ότι γυρίζει κόσμο. Εν σχέση με τα παλιότερα χρόνια έχουμε περισσότερους σήμερα θρησκευομένους. Θα πει κανείς είναι ψέμα? Όχι, είναι αλήθεια. Ένα μόνο είναι το λάθος, ότι παρότι έχουμε ποσότητα δεν έχουμε ποιότητα. Δεν έχουμε ποιότητα χριστιανισμού. Και ο Χριστός δεν βλέπει τι κάνεις, πώς το κάνεις. Δεν βλέπει το απ' έξω, το από μέσα. Και εκεί συλλαμβανόμεθα ότι δεν είμαστε εντάξει με το Θεό. Γι' αυτό θα είναι πολύ άσχημα τα πράγματα εάν δεν προσέξουμε, και μάλιστα στο εγγύς μέλλον. Τώρα, γιατί γεννηθήκαμε εμείς στην εποχή αυτή που να συμβούνε όλα στις ημέρες μας? Αυτό είναι θέλημα Θεού. Εμείς σαν Έλληνες πρέπει να κολακευόμεθα, διότι γεννήθημε Έλληνες, διότι μας ενεπιστεύει αυτή η κληρονομία της γλώσσης και της πίστεως. Είμεθα Εβραίοι κατ' ουσίαν. Όσοι διαβάσετε το Άλφα Μακαβαίων στο 12ο κεφάλαιο θα βρείτε ότι είμεθα Εβραίοι, αδελφοί με τους Εβραίους. Εμείς σήμερα θα παίξουμε ένα ρόλο, και μάλιστα λίγο συντόμως. Όλοι θα καθαριστούν, θα πάνε στις θέσεις των, θα διάσει η πατρίδα μας από όλα τα φρούτα. Μα κομμουνισμός λέγεται, μα αθεϊσμός λέγεται, μα ζουβετισμός λέγεται, μα θα διάσει η πατρίδα μας. Θα μείνουν καθαρό εμείς Έλληνες, με γλώσσα ελληνική
να έχει και έθιμα ελληνικά και με πίστην ορθόδοξον. Και με βάση αυτούς θα διαδώσει το Ευαγγέλιο ο Χριστός στις μυρμηγκές αυτές που υπάρχουν κάτω, 800 εκατομμύρια που περιμένουν τον Ευαγγελισμό. Δεν έχουν ακούσει περί Χριστού. Εμείς θα τον παίξουμε το ρόλο αυτόν. Χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να το καταλάβουν και να το πιστέψουν. Πολλοί ντρέπονται να κάνουν το σταυρό τους, που έτσι θα δείξουν ότι είναι Έλληνες, ότι είναι Ορθόδοξοι. Πολλοί ντρέπονται να νηστέψουν και νικώνται, διότι βρέθηκαν σε ένα τραπέζι που είναι μερικοί άθεοι και μερικοί κοιλιόδουλοι και τρώνε, για να μην παρεξηγηθούν. Και λένε του Χριστού τραβά έξω, γιατί τώρα εδώ έχουμε τον κόσμο. Και είναι δύο άλλα πράγματα. Πολλοί ντρέπονται να κάνουν παιδιά για τους κατηγορούν στο γραφείο. Τι να σας πω. Όλοι αυτοί θα φύγουν από τη μέση. Θα την αχτεί σήμερα ο κόσμος όπως την άσεται η ελιά. Και θα μείνουν ορισμένες ελιές επάνω. Όπως έχει δει ο προφήτης την κατάσταση αυτή, έτσι είναι σήμερα. Πάντοτε τυράβδιζε την ανθρωπότητα ο Θεός. Πάντοτε την εράβδισε, πάντοτε τη χτυπούσε, πάντοτε υπενθύμιζε. Και πάντοτε υπενθυμίζει. Με σοφία δικιά του, με αγάπη δικιά του. Διότι όταν ακούτε θεομηνία, να ξέρετε αγάπη του Θεού. Φωνάζει ο Θεός, μας μηνύει ο Θεός, αν θα το πάρουμε και έτσι. Αλλά οργίστη ο Θεός. Και για να οργιστεί ο Θεός, πάνε να πει εμείς δεν τα πάμε καλά. Και μας δίνεται μια ευκαιρία να γίνουμε καλύτεροι και να προσευχηθούμε και για τους άλλους. Διότι μην βλέπουμε ότι πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί. Πολλές φορές πρέπει να τιμωρηθούμε εμείς, διότι εξαιτίας ημών είναι έτσι αυτοί. Διότι εμείς δεν παίξαμε κανένα ρόλο διαφωτιστικών για αυτούς. Δεν χαλάσαμε μια δεκάρα ποτέ. Δεν κλάψαμε ποτέ. Δεν προσκυνήσαμε ποτέ. Δεν τους βάλαμε στην προσευχή μας ποτέ αυτούς. Έξω από τον αντρούλι, από τη γιαγιά, από τον παππού, από τη θεία, από το θείο, από το εγγονά κλπ. Αυτή είναι η ενστενό συγγένεια και πίστη και θρησκεία δικιά μας. Γενικότερα δεν είναι. Δεν την έχουμε εμείς ότι είμαστε από την ίδια κολυμβήτρα και από τον ίδιο μαστό κοινωνούμε. Και σε αυτό το σημείο είμαστε ένοχοι. Η προσευχή μας είναι στα στενά όρια της οικογενείας ή ακόμη του εαυτού μας. Έξω από αυτό τίποτα άλλο. Και κατά συνέπεια, πώς θα σταθούν αυτοί, εφόσον εμείς δεν κάνουμε αγάπη και προσευχές. Ο Σατανάς πηγαίνει καθημερινώς και τους εκζητεί. Δώστον μου. Δώστον μου, παρέδωσέ μου το να τον εξολοθρέψω. Είναι δικός μου. Σε βλαστημεί. Δεν σε πιστεύει. Αμαρτάνει. Δεν σε παραδέχεται. Δώστον μου. Τι να προβάλλει ο Χριστός. Τι να πει. Όταν ευρέθηκε μπροστά σας Σόδωμα, τι να πει. Ούτε πέντε δεν είσατε. Ούτε δύο δεν είσατε. Γιατί και πέντε αν είσατε, δεν θα κατεστρεφόταν. Αλλά παρουσιάσει τους πέντε αυτούς έναντι της δικαιοσύνης του, δεν είχε ούτε πέντε, μόνο Λότ. Και μόνο Λότ. Ούτε αυτή η γυναίκα του, ούτε αυτά τα κορίτσια του αξίζαν. Ούτε η γαμπρή του. Και μόνο Λότ. Και έτσι έγινε η καταστροφή εκείνη. Έτσι θα γίνει και σήμερα. Δεν είμαι θα αμέτωχοι και δεν είμαι θα ένοχοι για ό,τι κακό κάνουμε την ημέρα, αλλά και για ό,τι καλό μπορούσαμε να κάνουμε και προς τους έξω και δεν το κάναμε. Δεν τους σκεπτόμεθα τους άλλους ή αν τους σκεπτόμεθα υλικό, δεν τους σκεπτόμεθα πνευματικό. Και ο λοιμός ο σημερινός είναι πνευματικό. Σήμερα εφαρμόζεται εκείνο που λέγει ο Αμός. Ελεύθονται οι μέρες που θα έρθει λοιμός στη γη. Ουχή άρτου, ουδέ ύδατος, αλλά λόγου Θεού. Σήμερα οι κότες, σήμερα τα ζώα τρέφονται με σιτάρια, αγαπητοί μου. Με σιτάρια. Που έφτασε εποχή που ένας κόκκος κρυφής άξε δυναρίου, όπως γράφει στην Αποκάλυψη και το θυμόσαστε στην κατοχή. Και σήμερα τα ζώα, σας λέγω, τρέφονται με σιτάρια. Όταν είδα την αδελφή μου στην Ακράτα ένα απόγευμα και κρατούσε ένα βουβά και πήγαινε προς τις κότες, τι πας, λέω εκεί, λέει πάω να ρίξω σκότ. Τι να ρίξεις? Σιτάρι. Τρόμαξα όταν είδα σιτάρι. Να τρώνει κότε σιτάρι. Όχι λέει σίτου, ουδέ ύδατος, αλλά λόγου Θεού. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Είναι λοιμό από λόγων Θεού. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν για τον Χριστό. Δεν γνωρίζουν τι τους περιμένει.
έξω από τον εαυτό τους και έξω από τα γεννητικά τους όργανα δεν βλέπουν τίποτα άλλο. Ο προορισμός του ανθρώπου είναι να θεωθεί, είναι να ζει στη βασιλεία εκείνη τη οποία σου και στετέλει, όχι τη βασιλεία αυτή. Εδώ ο κόσμος αυτός θα φύγει μια μέρα. Ο κόσμος έχει σκληρινθεί, είναι γύρω από τον χρυσό, τον απασχολεί το σκληρότερο μέταλλο. Το ξέρετε, ο χρυσός είναι το σκληρότερο μέταλλο. Το σκαταπιάνονται με αυτόν σκληρίνει και δεν βλέπουν ούτε ψυχή, ούτε συνάνθρωπο, ούτε Θεό, ούτε τίποτα. Και χάνονται οι άνθρωποι. Ο Άγιος Νεκτάριος κάποτε τελευταίος είπε ότι οι άνθρωποι που περνούν στην κόλαση είναι σαν τις νυφάδες του χιονιού. Έτσι οι ψυχές, τόσες πολλές, πηγαίνουν στην κόλαση. Μία, δύο, τρεις, πέντε με τη βία να περάσουν για τον παράδεισο. Όλοι οι άλλοι πηγαίνουν στην κόλαση. Η ευθύνη είναι σε εμάς. Τι εκάμαμε εμείς για αυτόν, για τον γείτονα, για τον από πάνω, για τον από εκεί. Του στείλαμε ένα βιβλίο. Εκάμαμε 40 μέρες παράκληση για αυτόν. Εκάμαμε μια λειτουργία για αυτόν. Του στείλαμε μια κασέτα. Τι εκάμαμε για αυτόν εμείς. Θα ζητηθεί λόγος. Διότι μας έθεσε φως του κόσμου. Σύσσιστε το φως του κόσμου. Μας έθεσε άλλας. Ημίσεστε το άλλας της γης. Και εμείς δεν αλατίζουμε. Δεν νοστιμίζουμε τους έξω. Πολλάκις παρασυρώμεθα από τους έξω. Και δεν διακρίνει σήμερα ποιος είναι ο πιστός και ποιος είναι ο μη πιστός. Δεν διακρίνονται τα σπίτια τα λεγόμενα χριστιανικά από τα μη χριστιανικά. Ότι υπάρχει στο ένα, υπάρχει και στο άλλο. Νηστεία δεν υπάρχει από εδώ, νηστεία δεν υπάρχει από εκεί. Παιδιά δεν υπάρχουν από εδώ, παιδιά δεν υπάρχουν και από εκεί. Αγάπη δεν και συγχωρητικό δεν υπάρχει εδώ, αγάπη και συγχωρητικό δεν υπάρχει. Μετάνοια εξομολόγηση δεν υπάρχει εδώ, μετάνοια εξομολόγηση δεν υπάρχει εκεί. Τηλεόραση υπάρχει εδώ, τηλεόραση υπάρχει εκεί. Χωρί πάρτι υπάρχουν εδώ, χωρί πάρτι υπάρχουν εκεί. Οι γυναίκες έγιναν άντρες από εδώ, οι γυναίκες άντρες από εκεί. Τα παιδιά έγιναν κορίτσια από εδώ, κορίτσια έγιναν και από εκεί. Χαρτί από εδώ, χαρτί από εκεί. Τσιγάρο από εδώ, τσιγάρο από εκεί. Τράμπουλα από εδώ, τράμπουλα από εκεί. Δεν διακρίνει. Η διαφορά είναι ότι υπάρχει κάποια εικόνα μέσα εκεί και λιβανίζεται από το λιβάνι του διαβόλου. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει στο άπλιστο σπίτι, διότι τα νέα ζευγάρια και τα νέα παιδιά τα πέταξαν αυτά, τα θεωρούν ξένα. Για λοιπόν να έρθουμε κατά κάποιον τρόπο. Διότι δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα όπως τα φανταζόμαστε. Ο θυσμός λοιπόν είναι ένα παιδαγωγικό μέσο, είναι αγάπη του Θεού που βοηθάει τον άνθρωπο να πιστέψει. Μου είχε δοθεί η ευκαιρία και έφτασε στα χέρια μου ένας πίνακας που έχει σχέση μέσα σε μια χιλιοτηρίδα περίπου, αναφορικός με σεισμούς. Πού, πότε και πώς. Αυτός ο κατάλογος αρχίζει από το 856 και φτάνει μέχρι το 1960, περίπου 1000 χρόνια. Τους χοντρά παρουσιάζει. Το 856, λέει, το Δεκέμβριο έγινε σεισμός στην Κόρινθο και εφωνεύτηκαν 45.000 άνθρωποι. Το 1038 έγινε ένας μεγάλος σεισμός στο Σένσι στη Κίνα και φωνεύτησαν 23.000 άνθρωποι. Το 1057 έγινε ένας άλλος σεισμός επίσης στην Κίνα, στο Κίλι, και φωνεύτησαν 25.000 άνθρωποι. Το 1268 έγινε στη Μικρά Ασία, στην Κιλικία της Μικράς Ασίας, ένας σεισμός που εστίχισε 60.000 ανθρώπους. Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1290, πάλι στο Κίλι της Κίνας, έγινε άλλος σεισμός που εστίχισε 100.000 ανθρώπους. Στις 20 Μαΐου του 1293, στην Καμακαούρα της Ιαπωνίας, έγινε ένας σεισμός και εστίχισε 30.000 κατοίκους. Στις 26 Ιανουαρίου στη Λισαβόνα το 1531 έγινε σεισμός
και στήξε 30.000 κατοίκους. Στις 24 Ιανουαρίου του 1556, στο Σέμσι της Κίνας έγινε ένας σεισμός που εστίχησε 830.000 κατοίκους. Ο μεγαλύτερος σεισμός και μεγαλύτερα καταστροφή των αιώνων. Το Νοέμβριο του 1667, στη Σεμάκα του Καυκάσου, έγινε σεισμός που εστίχησε 80.000 κατοίκους. Στις 11 Ιανουαρίου του 1693, στην Κατάνη της Σικελίας, σεισμός εστίχησε 60.000 κατοίκους. Στις 11 Οκτωβρίου του 1737, στην Καλκούτα, έγινε σεισμός και εστίχησε 300.000 κατοίκους. Στις 7 Ιουνίου του 1735, στην Περσία, έγινε σεισμός και εστίχησε 40.000 κατοίκους. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1783, στην Καλαβρία, έγινε σεισμός και εστίχησε 50.000 κατοίκους. Στην 1η Νοεμβρίου του 1755, στη Λισαβόνα, έγινε σεισμός και εστίχησε 60.000 κατοίκους. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1797, στον Ισημερινό, έγινε σεισμός και εστίχησε 41.000 κατοίκους. 16 Ιουνίου του 1619, στο Κουτς της Ινδίας, έγινε σεισμός και φωνεύσαν 1543. Στις 3 Σεπτεμβρίου του 1822, στο Χαλέπι της Συρίας, έγινε σεισμός και φωνεύσαν 30.000. Στις 13 έως 15 Αυγούστου, τρεις ημέρες σεισμός συνεχής, 1868 στην Περού και στον Ισημερινό, εφωνεύσαν 25.000 κάτοικοι. 15 Μαΐου του 1875 στη Βενεζουέλα της Κολομβίας εφωνεύτησαν 22.000 κάτοικοι. Στις 12 Ιουνίου του 1897 στην Ασάρ της Ινδίας εφωνεύτησαν 1547. Στις 13 Ιουνίου του 1898 στην Ιαπωνία εφωνεύτησαν 22.000. Στις 16 Απριλίου του 1906 στη Χιλή εφωνεύτησαν 1.500. Στον Άγιο Φραγκίσκο το 1906, 16 Απριλίου εφωνεύτησαν 453. Στη Τζαμάικα το 1907, 14 Ιανουαρίου εφωνεύτησαν 1.403. 28 Δεκεμβρίου του 1908 στη Μεσσίνη, τη Σικελία εδώ, εφωνεύτησαν 25.000 κάτοικοι. Για αυτόν τον σεισμό, επιτρέψετε μου μία παρένθεση. Ξέρετε, εκεί πέρα λόγω του Βεζουβίου και λοιπά γίνονται μεγάλες καταστροφές. Όμως είχαν περάσει 120 χρόνια και στη Μεσσίνη της Σικελίας δεν έγινε ούτε ο παραμικρός σεισμός. Οι κάτοικοι της πόλεως ενόμισαν ότι έγινε σταθερό πλέον και με το αίσθημα της ασφαλείας έκτιζαν μεγάλα οικοδομήματα. Επλησίασαν τα Χριστούγεννα του 1908. Μία από τις εφημερίδες της πόλεως ήθελε να χλεβάσει τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων και στο τέλος ενός άρθρου που έγραψε, του ηρωνικού και των λοιπόν του άρθρου που έγραψε, έγραψε το εξής: «Πήγαινε, μικρέ Ιησού, τώρα στη Βηθλέμ και αν μπορείς
στείλε ακόμη από εκεί για μια φορά ένα σεισμό. Ηρωνεύεται το Χριστό, το μικρό Ιησού. Πολλοί που διάβασαν το άθρο αυτό την άλλη μέρα εχαμογέλασαν, τους άρεσε το αστείο. Δεν διαμαρτυρήθησαν για την ασέβεια αυτού του αρθρογράφου. Ύστερα όμως από τρεις ημέρες, 28 δηλαδή Δεκεμβρίου, έγινε ο τρομερότερος σεισμός από όσους είχαν γίνει. Ευρήκαν τον θάνατο 75.000 άνθρωποι. Η δε πυρκαγιά που επικολούθησε κατέστρεψε ό,τι είχε απομείνει. Ο βλάσιμος εκείνης της εφημερίδος, ο βλάσιμος εκείνης της εφημερίδος προσευχή, εθαυματούργησε. Αφτάσαμε. Αυτή ήταν η αιτία, η ηρωνία αυτή, και έγινε αυτός ο σεισμός τότε στη Μεσσίνη που παρουσιάζει τις 75 αυτές χιλιάδες. 13 Ιανουαρίου του 1915 στο Αβεζάνο της Ιταλίας εφωνεύτησαν 29.970 από σεισμό. Στην Γκάμψη της Κίνας το 1920, 16 Δεκεμβρίου, εφωνεύτησαν 180.000. Στην 1η Σεπτεμβρίου του 1923 στο Τόκιο εφωνεύτησαν 143.000 από σεισμό. Στις 26 Δεκεμβρίου του 1932, πάλι στην Γκάμψη της Κίνας, εφωνεύτησαν 70.000. Στις 31 Μαΐου του 1935 στην Ινδία εφωνεύτησαν 60.000. Στις 27 Δεκεμβρίου του 1939 στην Τουρκία εφωνεύτησαν 23.000. Στις 15 Αυγούστου 1950 στην Ασάμ της Ινδίας εφωνεύτησαν 1.500. Στις 6 Μαΐου του 1951 στο Σαλβαντόρ, δεν ξέρω που είναι αυτό, εφωνεύτησαν 401. 18 Μαρτίου του 1933 στην Τουρκία εφωνεύτησαν 1.200. 11 με 16 Αυγούστου του 1953 στα Συνδίας, στα Σιωνίους νήσους, εφωνεύτησαν 420. 9 με 12 Σεπτεμβρίου του 1954 στην Αλγερία εφωνεύτησαν 1.653. Στην 1η Απριλίου του 1955 στα Φιλιππίνας εφωνεύτησαν 431. Από 10 έως 17 Ιουνίου του 1956 στο Αφγανιστάν εφωνεύτησαν 2.000. 4 Νοεμβρίου του 1956 στο Λαφιστάν της Περσίας 350. 2 Ιουλίου του 1957 στην Περσία 2.500. 13 Δεκεμβρίου του 1957 στην εξωτερική Μογγολία 1.200. 13 Ιανουαρίου του 1958 στην Περού 120. 16 με 21 Αυγούστου του 1958 στην Περσία 190. Στην 1η Μαρτίου του 1960 στο Αγαδίρ, στο Μαρόκον, 12.000. Αυτό ήταν που έλεγε ο Μακαρίτης σεισμός Αγαδίρ, ο Χρυσόστομος του Πειραιός. 21 με 30 Μαΐου 1960 στη Χιλή, 5.700. Εδώ μέσα δεν αναφέρει ένα σεισμό της Κορίνθου. Το δεν ξέρω αν ξέρετε. Δεν θυμάμαι ακριβώς, έγινε ένα σεισμός της Κορίνθου και δεν υπήρχε κανένα θύμα. Έγινε μεγάλη ζημιά σε κύματα. Και εδώ εφηρμόσε εκείνο που είπαμε γρηγορότερα, επίησε σημείων της φοβουμένης. Έκαμε τέτοιους σεισμούς προειδοποιητικούς που σχεδόν όλοι οι άνθρωποι βγήκαν έξω. Και όταν βγήκαν έξω, τα γκρέμισε επί τα πίσω. Και δεν τον αναφέρει εδώ στη σειρά. Είναι άλλοι τώρα, αυτά είναι μέχρι του 60. Νεότεροι, προχθές παραδείγματι, πόσες χιλιάδες, 30.000 κάτω εκεί στην Περσία κλπ. Και είναι αυτοί οι χοντροί. Πόσοι άλλοι είναι που καθημερινώς θείουν την γη και υπενθυμίζουν στον άνθρωπο τι τον περιμένει. Τι τον περιμένει. Όλα αυτά δεν θέλω να σας μεταφέρω κακών άγγελων, ούτε να σας βάλω να χάσετε τον ύπνο σας. Διότι ο χριστιανός, καν αποθάνει ζήσετε. Αν ο Κύριος έχει να φύγουμε δια του μαρτυρικού θανάτου αυτού, να φύγουμε δια αυτού, θα είναι ευλογημένο. Τι που ενδιαφέρει είναι να φύγουμε εντάξει. Μιλούσα στο όρος που είχα πάει προχθές με ένα μοναχό, ο οποίος κατά οικονομία ήταν γνωστός με την οικογένεια Σαμαρά, με αυτούς που έπεσε η πολυκατοικία ο μηχανικών αυτών και σκοτώθηκε με την οικογένειά του όλοι.
Και έμαθα το ιστορικό της οικογένειας αυτής, είναι τρία αδέρφια αυτή, οι οποίοι τα χρήματα τα κάμαν στο Άγιον Όρο. Εκεί εργάστηκαν από μικρά παιδιά, κόβοντας ξύλα με τα μουλάρια κλπ. Από εκεί πιάσαν λίγα λεπτά. Έπειτα άρχισαν να τροφοδοτούν τα μονάς, κάναν ένα μικρό εμπόριο, έπειτα βγήκαν έξω. Άρχισαν να κάνουν εμπόριο στη Θεσσαλονίκη, να κάνουν πολυκατοικίες, να φτιάχνουν και να έχουν σχέση με αυτοκίνητα στο εξωτερικό, με αντιπροσωπείες, με τη Ford, να κάνουν χρήματα πολλά που να χρειάζονται να πληρώνουν εκατομμύρια φόρο τώρα μέσα σε μήνες. Ευρέθη λοιπόν ο μοναχός αυτός στο σπίτι του στην παραμονή το βράδυ. Και μιλούσε με αυτόν ο οποίος σκοτώθηκε. Του λέει, κύριε Σαμαρά, όλα καλά και άγια. Από απόψε ψυχής τι γίνεται? Αυτό κύριε Θεοδός κατακτοποιηθεί. Μα πεθαίνουμε απόψε. Φεύγουμε απόψε κύριε Σαμαρά. Τι θα γίνει? Θα τακτοποιηθεί αυτό και αυτό κύριε. Να ειδοποιήσω να έρθει εξομολόγος τώρα, αν αργύρος θα έρθει, εγώ θα. Να, θα το τακτοποιήσουμε για αυτό το πράγμα, θα το τακτοποιήσουμε, γελώντας, θα το τακτοποιήσουμε. Τον έδιωξαν τον άνθρωπο, όμορφα και ωραία, τον έβγαλαν σαν μικρήκα από το προζύμι, δεν μας αφήνει στους τοίχους. Καλά και άγια είναι αυτά τα πράγματα, αλλά εμείς τώρα έχουμε τα εμπορία μας, έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε τα αυτά. Την άλλη μέρα γίνεται ο σεισμός. Και σκοτώνεται η γυναίκα του και όταν έγινε ο σεισμός μπήκε σαν αμέσως αυτός να πάρει τη ζάντα με τα λεφτά. Και εκεί μέσα βρήκε το θάνατό του μαζί με το παιδί του 22 χρονών παλικάρι. Και έφυγε ολόκληρος η οικογένεια Σαμαρά, έμειναν δύο άλλοι αδελφοί. Αυτή η οικογένεια έφυγε από τη μέση που την παραμονή του έστειλε άγγελο Θεού και του λέει «Φεύγεις απόψε». Καταλάβατε. Ο Θεός δεν θέλει τον θάνατο του αμαρτωλού. Έως του επιστρέψε και ζει αυτόν. Μην όμως μας κλέβει ο διάβολος το παρόν και μας υπόσχεται το μέλλον. Ποιος του υπόσχεται το ξημερώμα.